να ξεκαθαρίσουμε αρχικά ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, εχθρός του λαού μας δεν είναι οι ξεριζωμένοι, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Εχθρός του λαού μας είναι η πέτη του ξεριζωμού τους, δηλαδή είναι οι θύτες και όχι τα θύματα. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πολύ μεγάλες ευθύνες, διότι έχει αφήσει ελεύθερο το πεδίο δράσης άθλιων, εγκληματικών και επικίνδυνων παρακρατικών οργανώσεων και ομάδων και στον Εύρο και στα νησιά. Πρέπει λοιπόν να βάλει τέλος στην απαράδεκτη δράση τέτοιων ομάδων, ακροδεξιών και ναζιστικών, η κυβέρνηση άμεσα. Πρέπει η κυβέρνηση να εκαθαρίσει την εθνοφυλακή από φασιστικά και ναζιστικά στοιχεία που υπάρχουν. Και βέβαια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή η οποία μετατρέπει τη χώρα μας σε φυλακές ανθρώπινων ψυχών. Και η μόνη διέξοδος είναι ακριβώς να πάμε κόντρα στο ρεύμα. Δηλαδή να καταργηθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου, αλλά και η κατάπτυστη κοινή δήλωση Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας, προκειμένου να απεγκλωβιστούν χιλιάδες πρόσφυγες από τα ελληνικά νησιά και να οδηγηθούν άμεσα στις χώρες προορισμού του. Και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, να οργανωθούν τώρα οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου στην Τουρκία, τόσο στα σύνορά της με την Ελλάδα, όσο και στα σύνορά της με τη Συρία. Και η απευθείας μετακίνηση του κόσμου αυτού στις χώρες προορισμού. Δεύτερο ζήτημα. Συζητείται το σημερινό νομοσχέδιο σε μια συγκυρία, όπου η συγκυρία είναι η επιδημία του κορονοϊού, που αναδεικνύει και τη γύμνια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της σημερινής κυβέρνησης, είναι συνολικά όλων των κυβερνήσεων που προέλασαν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Μια επιδημία η οποία αποτελεί και τη θριαλίδα επί της ουσίας σε μια παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία που βρίσκεται σε επιβάρυνση. Οι τριγμοί τους οποίους δημιουργεί στην ανεμική ανάπτυξη παγκόσμιας οικονομίας είναι φανεροί. Οι τριγμοί που δημιουργεί η επιδημία του κορονοϊού στην ανάκαμψη, στην αδύναμη ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας και πάλι είναι φανεροί. Και κατά τα άλλα η κυβέρνηση πριν από λίγο διάστημα ισχυριζόταν ότι είναι θωρακισμένη η πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η αιτία βεβαίως δεν είναι ο κορονοϊός ούτε η επιδημία. Η αιτία είναι πολύ πιο παλιά, πολύ πιο σοβαρή και πολύ πιο ξημενή, η υπερσυσσόρευση των κεφαλαίων, τεράστιων κεφαλαίων και τα οποία διαμορφώνουν αυτές τις συνθήκες επιβράδυνσης αλλά και της εκδήλωσης μιας νέας συγχρονισμένης καπιταλιστικής κρίσης. Δεύτερο στοιχείο. Η επιδημία του κορονοϊού ανέδειξε και τους τριγμούς που υπάρχουν στο σύστημα υγείας, το ελληνικό, και το οποίο χαρακτηρίζεται έτσι από την υποβάθμιση των νοσοκομειακών μονάδων, που κάποιες λειτουργούσαν κάτω από τα όρια ασφαλείας, πριν ξεσπάσει η επιδημία. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλων των κυβερνήσεων. Με την τεράστια υποχρηματοδότηση όλων των δημόσιων δομών υγείας και της υγείας συνολικότερα. Με τις τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, γιατρούς, νοσηλευτικούς, παραϊατρικό προσωπικό και άλλους. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό το αναδεικνύει η εμπορευματοποίηση της υγείας. Έτσι λοιπόν η υγεία με έχει μετατραπεί σε ατομική ευθύνη από συλλογική ευθύνη που ήταν και έπρεπε να την παρέχει το κράτος δωρεάν σε όλους τους Έλληνες, χωρίς διακρίσεις ανάμεσα στο βιωτικό τους επίπεδο ή στην καταγωγή τους. Έτσι λοιπόν δημιουργήσατε ένα δημόσιο σύστημα υγείας όλες οι κυβερνήσεις, το οποίο είναι αδύναμο. Και όχι μόνο είναι αδύναμο, αλλά βρίσκεται πολύ πίσω από τις ίδιες τις ανάγκες, αλλά και τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει η τεχνολογία και η επιστήμη. Και αυτό ακριβώς το αδύναμο δημόσιο σύστημα υγείας αποτελεί και το διαχρονικό αποτέλεσμα όλων των κυβερνήσεων. Μηδεμίας εξαιρουμένης. Γιατί όλες έχετε αποδεχτεί την πολιτική ότι η υγεία είναι εμπόρευμα, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ατομική ευθύνη στην πρόσβαση στην υγεία. Και σήμερα, δυνάμεις πολιτικές αντιπολιτευόμενες της Νέας Δημοκρατίας καταφεύγουν και στο πιάτσικο ακόμη για να θωρακίσουν την αντιπολιτευτική τους λογική. Κάνουν πιάτσικο με τον ανθρώπινο πόνο. Τόσους νεκρείς εσείς, τόσους νεκρείς εμείς. Με διάφορες ιώσεις.
αλλά και για τις δαπάνες, οι οποίες πρέπει να διατεθούν για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της επιδημίας του κορονοϊού. 17 εκατομμύρια η κυβέρνηση ως πρώτη δόση, 150 ο ΣΥΡΙΖΑ, 3,5 δισεκατομμύρια το ΜέΡΑ25 και πάει λέγοντας. Σε λίγο θα βγάλουμε και σε πληστηριασμό. Ποιος θα προσφέρει τα περισσότερα. Κι όμως, όλες αυτές οι δαπάνες δεν είναι βεβαίως με προτεραιότητα, είναι οριζόντιες, λένε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είναι συγκαλυμμένη μορφή ενίσχυσης των καπιταλιστικών επιχειρήσεων και όχι των αναγκών του λαού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αντίθετο σε αυτή τη λογική. Εμείς τι λέμε? Ότι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού, της επιδημίας, δεν μπορεί να είναι οριζόντια υπόθεση και βεβαίως δεν μπορεί να έχει βάση η λογική ότι ό,τι μπορούμε κάνουμε. Όχι. Γιατί δεν κάνετε πραγματικά ό,τι μπορείτε. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η υπονόμευση των υποδομών της δημόσιας υγείας και του ανθρώπινου δυναμικού ήταν επιλογή. Διαχρονική επιλογή αποτέλεσε όλων των κυβερνήσεων. Και αυτή η διαχρονική επιλογή δεν έγινε στο όνομα της διαχείρισης της καπιταλιστικού χρέους, του κρατικού χρέους εξαιτίας της κρίσης, αλλά έγινε στο όνομα ότι η υγεία αποτελεί ατομική ευθύνη και βεβαίως στην εμπορευματοποίηση της και στην επιχειρηματική δράση. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, έπρεπε να υποβαθμιστεί ο δημόσιος τομέας της υγείας. Σε αυτή τη βάση έμπαινε η λογική, το ότι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, υπάρχουν προτεραιότητες. Και αυτές οι προτεραιότητες τις καθορίζουν πρώτον η θωράκιση και η προστασία της δημόσιας υγείας, όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για τη θωράκιση και την προστασία της δημόσιας υγείας και δεύτερον, τη στήριξη της λαϊκής οικογένειας. Άρα λοιπόν αυτές είναι οι δύο προτεραιότητες που βάζει το ΚΚΕ όσον αφορά τα άμεσα μέτρα προστασίας από την επιδημία. Τι πρακτικά σημαίνει αυτό? Είναι πάρα πολύ απλό. Σημαίνουν τα εξής μέτρα. Πρώτον, να ανοίξουν όλες οι κλειστές ΜΕΘ, που όλα αυτά τα χρόνια και τα προηγούμενα και τώρα παραμένουν κλειστές. Αλλά και ταυτόχρονα να λειτουργήσουν όλες οι ανενεργές δομές υγείας. Παράδειγμα, το νοσοκομείο Θώρακος στην Πάτρα, που το συγχώνευσε, το έκλεισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να το συγχωνεύσουν τον Άγιο Ανδρέα. Μια σύγχρονη υποδομή, η οποία θα μπορούσε να παίξει σήμερα καθοριστικό ρόλο. Σύγχρονη υποδομή, βεβαίως σύγχρονη υποδομή, γιατί είχαν διατεθεί 2 εκατομμύρια ευρώ για να ανακαινιστεί τα κτίρια και να υπάρξει ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Ο ιατρικός εξοπλισμός βεβαίως είναι άλλη κουβέντα. Άρα λοιπόν θα μπορούσε σήμερα να παίξει σημαντικό ρόλο, κύριε Ξανθέ, στην υπόθεση αυτή. Και όχι να μεταφερθούν όλο αυτό το νοσοκομείο σε μια κλινική 3 δωματίων, όλες και όλοι, στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα. Δεύτερο ζήτημα, να υπάρξει και να διασφαλιστεί 24ωρη λειτουργία των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για να μπορέσει έτσι να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία, τα οποία δέχονται ένα τεράστιο βάρος. Τρίτον, πρέπει να υπάρξει πρόσληψη άμεσα μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε όλες τις βαθμίδες της υγείας. Τέταρτον, μονιμοποίηση όλου του ιατρικού, νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού που εργάζεται στα νοσοκομεία, σήμερα με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Είτε αυτοί είναι συμβασιούχοι, είτε είναι επικουρικοί γιατροί. Χωρίς όρους και χωρίς καμία προϋπόθεση. Πέμπτο στοιχείο, διασφάλιση των προμηθειών των απαραίτητων από μεριάς του κράτους. Προμήθειες που αφορούν σε αναλώσιμα υλικά, αλλά και αντιδραστήρια και εργαστήρια τα οποία χρειάζονται. Έκτον, τα μέτρα προφύλαξης, οι μάσκες, τα αντισηπτικά, τα σαπούνια, πρέπει να τα παρέχει το κράτος δωρεάν. Για όλο τον πληθυσμό. Πρέπει να τα παρέχει δωρεάν για να απαταχθεί έτσι η σχροκέρδεια, την οποία όλοι την ξέρετε, αλλά κανείς δεν τη λέει. Μία σχροκέρδεια που έχει να κάνει στο πώς μπορούν να τα αγοράσει αυτά ο κόσμος, και δεύτερο στις προμήθειες προς τα νοσοκομεία. Και καταγράφεται αυτή η ασχροκέρδεια. Και εδώ, το γεγονός το πόσο απογυμνωμένο είναι το δημόσιο σύστημα υγείας.
η πόση έλλειψη, τεράστια έλλειψη μέτρων προστασίας είναι, είναι από το γεγονός, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι το σύνολο για τις μάσκες, για παράδειγμα, έρχονται όλες από την Κίνα. Δεν υπάρχει παραγωγή. Ή το 80% των αναγκαίων φαρμάκων που κυκλοφορούν σε Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται στην Κίνα. Για να μην μιλήσουμε για την εθυλική αλκοόλη και τα προβλήματα που υπάρχουν, που αναγκάζει σήμερα να πάτε σε μια τροπολογία για τις κατασχεμένες ποσότητες από λαθρεμπόριο εθυλικής αλκοόλης. Ούτε αυτό δεν μπορεί να διασφαλίσει το αστικό κράτος. Και δεν μπορεί να το διασφαλίσει όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί δεν θέλει. Γιατί πριτανεύει ο καταμερισμός το πού θα πάνε αυτές οι επιχειρήσεις, το καπιταλιστικό κέρδος. Έτσι είναι, κύριε Υπουργέ. Το καπιταλιστικό κέρδος πριτανεύει. Δεν θα μπορούσε να γίνει εδώ πέρα οι μάσκες? Θα μπορούσαν. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί αλλού είναι πολύ πιο φθηνά να γίνουν. Είναι απλό το πράγμα. Πολύ πιο φθηνά για τον εργοδότη, για να βγάλει περισσότερα κέρδη. Πολύ πιο ακριβά τις παίρνει ο κόσμος. Και σε συνθήκες κρίσης, απείς κρίσης, μιας επιδημίας, φαίνεται ξαφνικά πως καταραίει τη γίνεια του συστήματος. Και αναγκάζει τώρα να προχωρήσει σε τέτοια έκτακτα μέτρα. Να λοιπόν, γιατί λέμε ότι δεν μπορείτε να σχεδιάσετε. Και δεν μπορείτε να σχεδιάσετε γιατί υπάρχει η αναρχία της καπιταλιστικής αγοράς. Που αυτή την αναρχία της καπιταλιστικής αγοράς την καθορίζει το κέρδος. Και δεν μπορεί να πάτε κοντά στο κέρδος γιατί είσαστε πολιτικοί υπερέτες του καπιταλιστικού κέρδους. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η γίνεια της κατάστασης. Έβδομο, να εξασφαλιστεί η ιατρική παρακολούθηση όλων των προνοιακών ιδρυμάτων, των βρεφονιπιακών παιδικών σταθμών και σχολείων, των στρατιωτικών μονάδων και των προσφυγικών δομών. Όγδον, τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης στους χώρους αναγκαστικής συνάρτησης πρέπει να είναι καθαρά και πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και της κυβέρνησης. Παράδειγμα, μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και στους λατρευτικούς χώρους, κύριε Υπουργέ, έχετε ευθύνη. Γιατί τα μέτρα προστασίας τα καθορίζει η επιστήμη και όχι η πίστη. Με όλο το σεβασμό που μπορεί να έχει ο καθένας προς την πίστη. Και είναι δική σας ευθύνη. Γιατί εκεί συναρθρίζονται άτομα μεγάλης ηλικίας, κατά κύριο λόγο. Και δεύτερο στοιχείο είναι τα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων. Ήδη τα αντεργατικά μέτρα είναι πρώτον πυλών. Σε κάποιες επιχειρήσεις υλοποιούνται εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού. Και οι πιέσεις οι οποίες ασκούνται για κατάργηση συλλογικών συμβάσεων και μια σειρά ζητημάτων που έχουν κατακτήσει στον χώρο δουλειάς. Όπως για παράδειγμα η εργασία στο σπίτι. Η υποχρεωτική χρήση από τον εργαζόμενο της κανονικής του άδειας. Τον αναγκάζουν οι επιχειρήσεις. Η εντατικοποίηση των επιχειρήσεων. Και από αυτή την άποψη η κυβέρνηση σκοφεύει μέχρι στιγμής. Δεν έχει πάρει κανένα τέτοιο μέτρο. Ενώ είναι υποχρεωτικά πλέον να πάρθουν μέτρα. Τα σχολεία, όλα τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, από βρεφικούς σταθμούς μέχρι πανεπιστήμια, και μιλάμε για βρεφονιπιακούς σταθμούς κατά κύριο λόγο ή δημοτικά, κλείσανε. Ποιος θα τα φυλάξει τα παιδιά όταν οι εργαζόμενοι, η οικογένεια πηγαίνουν στη δουλειά και οι δύο γονείς? Θα διασφαλιστεί να έχουν άδειες με αποδοχές αυτοί οι εργαζόμενοι που θα πρέπει να φυλάξουν τα παιδιά τους? Ή οι εργαζόμενοι οι οποίοι λόγω αναγκαστικών μέτρων, για να μην επεκταθεί ο κορονοϊός, σταματάει τη λειτουργία ή η επιχείρηση? Θα διασφαλιστεί ότι αυτοί θα έχουν τις αποδοχές, πλήρη αποδοχές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για όσο διάστημα χρειαστεί? Τέτοιου είδους μέτρα δεν υπάρχουν πουθενά σε καμία από τις κυβερνητικές διακήρυξεις. Και τέλος, θα χρειαστώ ακόμη 1-2 λεπτά, κυρία Πρόεδρε, και θα ολοκληρώσω παίρνοντας και τη δευτερολογία λίγο. Για το νομοσχέδιο, βεβαίως αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής μας, αλλά στην καλύτερη περίπτωση, κύριε Υπουργέ, θα είναι ένα ευχολόγιο, το οποίο θα μείνει στα χαρτιά και τίποτα παραπάνω. Γιατί όλο αυτό η βαρύγδουπη τίτλη περί πρόληψης, περί προστασίας και προαγωγής της υγείας, είναι απλά και μόνο λέξεις χωρίς νόημα, χωρίς καμία απολύτως ουσία, και το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Γιατί ποιος θα αμφισβητήσει εδώ πέρα ότι η υγεία, η δημόσια υγεία σχετίζεται με τους όρους αναπαραγωγής του ανθρώπου? Και ποιος τους καθορίζει? Δεν τους καθορίζουν στις συνθήκες εργασίας? Όταν στην αγορά εργασίας επικρατεί μια ζούγκλα με εντατικοποίηση, με εργατικά ατυχήματα, στο όνομα της διασφάλισης του καπιταλιστικού κέρδους, χωρίς ωράρια, χωρίς ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Δεύτερον, δεν καθορίζονται από τις δυνατότητες ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών.
Και πού βρίσκονται αυτές οι ικανότητες, οι δυνατότητες ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών? Φτώχεια, εξαθλίωση για ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού, που δεν μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες και όλο και περισσότερο διαβρύνει την ψαλίδα ανάμεσα στην ικανοποίηση των αναγκών και στις δυνατότητες που του παρέχει το σύστημα. Και τρίτο, σχετίζεται με τις υποδομές που μπορούν ακριβώς να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας. Και τέτοιου είδους υποδομές όχι μόνο δεν υπάρχουν, αλλά παραπέμπονται και στις καλένδες στο όνομα της λογικής του κόστους-οφέλους. Από την αντισεισμική θωράκιση και την αντιπυρική προστασία μέχρι τα αντιπλημμυρικά μέτρα. Από τους ελεύθερους χώρους και τους χώρους άθλησης. Τους ελεύθερους για τη νέα γενιά. Όλα αυτά δεν σημαίνει βελτίωση της ποιότητας ζωής, άρα και θωράκιση της υγείας, της δημόσιας υγείας βεβαίως. Όμως τι κάνετε, τα εντελώς αντίθετα. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι δεν θα μείνουν όλα αυτά στα χαρτιά, γιατί υπεύθυνος για την επιδείνωση των συνθήκων της δημόσιας υγείας είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Και όχι οι αδυναμίες των όποιων κυβερνήσεων. Γιατί είναι αυτός που καθορίζει το τι θα γίνει και πώς θα γίνει, το καπιταλιστικό κέρδος και οι ανάγκες του. Έτσι λοιπόν, υποκριτικά μιλάτε για την προαγωγή της υγείας και αυτή η υποκρισία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη από το γεγονός ότι την υποτάσσετε την υπόθεση της υγείας σε ατομική ευθύνη. Και όχι σε δημόσια συλλογική ευθύνη. Έτσι λοιπόν η επιχειρηματική δράση, η εμπορευματοποίηση, η λογική του κόστος-οφέλους στις υποδομές, η μείωση των δημόσιων δαπανών στην υγεία διαχρονικά, τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια λειτουργίας των νοσοκομείων, η επιβάρηση του λαού είτε άμεσα από την τσέπη του να προσδώσει είτε τα φάρμακα, είτε να μπορέσει να πάει σε κάποιες δομές υγείας, είτε και έμεσα μέσα από την επιβάρηση των ασφαλιστικών ταμείων, είναι φανερό αποτέλεσμα της ταξικού διαχωρισμού που υπάρχει όσον αφορά την πρόσβαση στη δυνατότητα στην υγεία. Και έτσι λοιπόν, ολοκληρώνω με αυτό κυρία Πρόεδρε, όσο το κέρδος το καπιταλιστικό καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε δεν μπορεί να υπάρξει καμία περίπτωση αναβάθμισης της δημόσιας παροχής υγείας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.